Πάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, στην ειδική αγωγή, στον πολύπαθο αυτό χώρο της εκπαίδευσης. Εντάξει, είναι γνωστά τα κτηριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά αυτός ο χώρος και πιο ειδικά το πρόβλημα το κτηριακό που αντιμετωπίζουν τρία σχολεία, νηπιαγωγείο, δημοτικό και ΕΕΚ στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Ξέρετε, αυτά τα τρία σχολεία, εκτός από συστεγαζόμενα μεταξύ τους, συστεγάζονται ταυτόχρονα και με μια ενεργεία βιοτεχνία και με ένα εργοτάξιο. Δεν θα τον έλεγες και τόσο πολύ καλό παιδαγωγικά αυτό το χώρο. Δεν υπάρχει αυλή, δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου, δεν υπάρχουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας, καταλληλότητας. Με λίγα λόγια, αυτό το κτίριο δεν κάνει για σχολείο. Το έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και έχω άμεση γνώση. Αυτά η κυβέρνηση τα γνωρίζει. Τα γνωρίζει και ο Δήμος. Τίποτα δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και φτάνουμε τώρα στο επίμαχο ζήτημα. Λαμβάνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας μία απόφαση, επικαλούμενη την απόφαση του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, όπου αυτά τα σχολεία και τα τρία, η λειτουργία τους αναστέλλεται και τα παιδιά διαμοιράζονται σε άλλα σχολεία, διασπείρονται σε μια ακτίνα 30-40 χιλιόμετρων. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ειδικό σχολείο για παιδιά με αυτισμό. Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να μεριμνήσει αυτά τα παιδιά να πάνε κάθε σχολείο, νηπιαγωγείο, ως νηπιαγωγείο, συνολικά με τους μαθητές του, τους εκπαιδευτικούς, το ίδιο για το δημοτικό, το ίδιο για το ΙΕΚ, να πάνε ως ένα ενιαίο σύνολο και να μεταστεγαστούν μέχρι ότου βρεθεί τέλος πάντων λύση στο κτηριακό ζήτημα, η κυβέρνηση ουσιαστικά διαλύει, με την απόφασή της αυτή διαλύει τα σχολεία και αυτό βεβαίως θα έχει πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά αυτά και στις οικογένειές τους. Η ερώτηση λοιπόν έχει δύο σκέλη. Τι θα κάνετε ως Υπουργείο για το άμεσο ζήτημα της διάλυσης των σχολείων, λέμε να πάρετε πίσω αυτήν την απόφαση, να μην διασπαρούν τα παιδιά σε άλλα μέρη και να πάνε να βρεθεί ένας χώρος ώστε να πάνε ως ενιαίο σύνολο κάθε σχολείο και βεβαίως τι θα κάνετε για να βρεθεί επιτέλους να λυθεί το κτηριακό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, επί του πιεστηρίου, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε, τελευταία εξέλιξη, κύριε συνάδελφε, για το ειδικό νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Στην Κερασιά Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τη Μηχανιών, όπως ξέρετε εσείς, θα μεταφερθούν τα δύο παιδάκια του νηπιαγωγείου σε οίκημα του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο θα αρχίσουν να γίνουν κάποιες εργασίες προσαρμογής εντός των ημερών, θα πάνε τα παιδιά του Δημοτικού. Ο Περιφερειακός Διευθυντής και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας, ο κ. Κόπτσης, έχει κάνει συναντήσεις με τους γονείς που θέλουν μόνιμη λύση, δεν τους πειράζει η μετακίνηση των παιδιών και με αυτή τη διευθέτηση συνενούν. Μένει ακόμη να δώσουμε λύση για το ΕΕΚ, γιατί κανένας από τους όμορους Δήμους, ούτε η Πηλαία Χορτιάτης, ούτε η Θέρμη, το Δήμο Θερμαϊκού το θέλουν. Και έχει απευθυνθεί ο Περιφερειακός Διευθυντής στο Δήμο Θεσσαλονίκης και περιμένει απάντηση. Στην ερώτησή σας τώρα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς και από την γραπτή ερώτηση και από αυτά που είπατε προφορικά στην πρωτολογία ότι απευθύνεστε σε λάθος Υπουργείο. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Συντιχάκης, είχε απευθυνθεί για ανάλογα θέματα στον κύριο Λιβάνιο και είχε πάρει και τις δέουσες απαντήσεις. Το κτηριακό είναι γνωστό σε όλους και σε εσάς που είστε και έμπειρος και ασχολείστε και με τα θέματα της παιδείας, ο προγραμματισμός, η απόκτηση γης, η μελέτη, η ανέγερση διδακτήριων κάθε βαθμίδας, τα έργα επισκευών, τα έργα συντήρησης, ο εξοπλισμός, ο υλικοτεχνικός, είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων και οι Δήμοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συντρέχουσα αρμοδιότητα έχει η ΚΤΥΠ, οι κτηριακές υποδομές ΑΕ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Όχι από το Υπουργείο μας. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι ευαίσθητο θέμα, θα σας απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Τι κάναμε εμείς για το ειδικό εργαστήριο από το 2005, τα προβλεπόμενα, αφού μας διαβεβαίωσε ο Δήμος, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, η Οικονομική Υπηρεσία, ότι υπάρχει κατάλληλος χώρος στέγασης. Εκείνη μας διαβεβαίωσε. Και χρηματοδότηση της στέγασης αυτής, εμείς δώσαμε την άδεια λειτουργίας. Το νηπιαγωγείο το ειδικό, το ειδικό δημοτικό σχολείο και το δεύτερο ΕΕΚ του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη συστεγάζονται σε νοικιασμένο κτίριο επί της οδού 17ης Νοέμβρη 83 της Πηλαίας. Δεν έχει σημασία πόσοι μαθητές είναι γνωστό, να μην χάνουμε το χρόνο. Τι έχει γίνει από το 2022.
Το Υπουργείο μας με την αρμόδια διεύθυνση, που είναι το Τμήμα Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έστειλε το προτινόμενο κτηριολογικό πρόγραμμα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, για εσάς, εμείς με βάση τα παιδιά, τις ανάγκες, υποδεικνύουμε ένα κτηριολογικό πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Με βάση αυτή τη δική μας καταρχήν έγκριση, που είναι και η μόνη μας εμπλοκή στο κτηριακό, εξέδωσε ο Δήμος Πουλέα Χορτιάτη μια διακήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος για να μισθώσει ακίνητο. Παρουσιάστηκε μια πρόταση που αφορούσε στο ήδη χρησιμοποιούμενο κτίριο, το οποίο προφανώς και κρίθηκε κατάλληλο. Επανήλθε ο Δήμος Πουλέας Χορτιάτη, τα λέω κύριε Πρόεδρε όσο πιο συνοπτικά μπορώ, αλλά για να κατατοπίσω και τον συνάδελφο. Και τώρα η Επιτροπή Καταλληλότητας θα επισκεφθεί το δεύτερο κτίριο, που είναι, όπως ξέρετε, κτίρια που παλιά στεγαζόταν οι ιδιωτικά σχολεία. Το επισκέφθηκε λοιπόν στις 9 Απριλίου του 2024 και περιμένουμε την έκδοση του πορίσματος. Σε ό,τι αφορά την ΚΤΥΠ, που όπως σας είπα έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα, μέχρι σήμερα που σας απαντώ, δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για την ανέγερση νέου ειδικού δημοτικού σχολείου για τα παιδιά με αυτισμό ή ΕΕΚ. Τι κάνει τώρα η Περιφερειακή Διεύθυνση Μαγνησίας, από το ενδιαφέρον που έχει, και σας είπα, παρότι δεν υπάρχει η δική μας αποκλειστική, μάλλον κύρια αρμοδιότητα. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μεταστέγασης. Σας είπα την εξέλιξη η οποία υπάρχει, οπότε δεν χρειάζεται να σας πω τις μέχρι τώρα ενέργειες και να πάρω περισσότερο χρόνο. Και περιμένουμε επίσης και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εάν υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση υποκατασκευασμένων αιθουσών. Οι συνεργασίες και οι συνεννοήσεις με τους άλλους Δήμους είχαν το αποτέλεσμα που σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά. Απαντώντας την κυρία Υπουργό ότι απευθυνόμαστε σε λάθος Υπουργείο, θα ήθελα να της πω ότι η ίδια κατέριψε αυτό το επιχείρημα που κατέθεσε με την τοποθέτησή της, απαντώντας επί της ουσίας της ερώτησης. Ξέρετε, δεν απευθυνόμαστε σε λάθος Υπουργείο και θα σας εξηγήσω. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι απευθυνόμαστε και σε λάθος κυβέρνηση. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι συνολική. Είναι συνολική. Και το πρόβλημα διευκρίνησα από την πρωτολογία μου ότι έχει τη ρίζα του βεβαίως το κτηριακό, αλλά η ουσία της ερώτησης, το περιεχόμενο της ερώτησης, το βασικό, αφορά ένα παιδαγωγικό ζήτημα. Την ενιαία λειτουργία ενός σχολείου. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν αφορά, κυρία Υπουργέ, το Υπουργείο Εσωτερικών, αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Περί αυτού πρόκειται. Να μην μαλώνουμε τώρα για τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα, την απόφαση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων δεν μπορεί να την πάρει κανένας Δήμος και κανένα Υπουργείο Εσωτερικών. Την παίρνει το Υπουργείο Παιδείας, συγκεκριμένα εδώ την πήρε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μια υπηρεσία του δικού σας Υπουργείου. Άρα λοιπόν, μας λέτε εδώ ότι απευθυνόμαστε σε λάθος Υπουργείο. Στο πλέον κατάλληλο Υπουργείο απευθυνόμαστε και προχωράω τώρα στην ουσία. Το πρόβλημα, το κτηριακό, γιατί αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, είναι γνωστό εδώ και 10, μη σας πω 20 χρόνια. Το γνωρίζουμε. Τίποτα δεν έχει γίνει, ούτε από την πολιτεία, ούτε από τον Δήμο. Ξέρετε, δεν μπορείτε να λέτε, ξέρετε πώς απέχει η Πηλαία από την Κερασιά. Δεκάδες χιλιόμετρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να λες στις οικογένειες παιδιών νηπιαγωγείου ότι θα φύγετε από την Πηλαία και θα πάτε στην Κερασιά. Ή στα παιδιά του Δημοτικού να λες ότι 5 θα πάτε εδώ, 10 θα πάτε εκεί. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις και το ζήτημα δεν είναι μόνο οι αποστάσεις, κυρία Υπουργέ. Είναι η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος. Μιλάμε για ειδικά σχολεία, μιλάμε για παιδιά με αυτισμό, όπου η σταθερότητα του περιβάλλοντος είναι βασικός όρος, όχι μόνο για τη διαπαιδαγώγησή τους, αλλά για τη λειτουργία τους την καθημερινή. Θα επιδράσει σε συναισθηματικό, αναπτυξιακό, μαθησιακό επίπεδο, τέλος πάντων. Και σε ποια άραγε σχολεία θα πάνε αυτά τα παιδιά? Θα σας παρακαλούσα, κυρία Υπουργέ, μια και έχετε αυτήν την ευθύνη, την αρμοδιότητα της ειδικής αγωγής, να πάτε και να επισκεφτείτε το πρώτο ΕΕΚ Κορδελιού. Είναι πραγματικά, και δεν θα διστάσω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, είναι μια ντροπή για την εκπαίδευση της χώρας μας. Αυτό το σχολείο δεν κάνει ούτε για αποθήκη και βρίσκονται εκεί παιδιά. Έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση γι' αυτό. Δεν υπάρχει καν αυλή. Μιλάμε για παιδιά με αναπηρία και δεν υπάρχει ασανσέρ. Είναι διόροφο, είναι ισόγειο και ο πρώτος όροφος μιας οικοδομής. Σε αυτό το σχολείο θα πάνε τα παιδιά, ή μήπως θα πάνε αυτά που θα μοιραστούν, θα πάνε στο κτίριο του Αγίου Αθανασίου 30 χιλιόμετρα έξω
ένα ολοκένουργιο κτίριο, είναι αλήθεια. Αλλά όμως πια δεν χωράει άλλα παιδιά και αρχίζουν τα διαχωριστικά, τα γνωστά. Δεν μπορούν να πάνε επιπλέον παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και σας καλούμε μαζί βεβαίως με τους γονείς, μαζί με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κινητοποιούνται, να βρεθεί μία λύση σε συνεργασία φυσικά του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Δήμο. Είναι και τα τρία αυτά που ανέφερα είναι εκφράσεις διοικητικές της ίδιας πολιτείας που λέγεται Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Αυτήν την ευθύνη έχετε εσείς και σας διαβεβαιώνω εδώ ότι από όσο γνωρίζουμε οι κινητοποιήσεις, γιατί το αίτημα είναι δίκαιο, θα συνεχιστούν. Και καλά θα κάνουν και εμείς θα είμαστε στο πλευρό. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Πρόεδρε, μάλλον τις κινητοποιήσεις θα τις κάνετε μόνοι σας, γιατί δεν με ακούσατε. Συνεννούν οι γονείς των μαθητών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Βρέθηκε η λύση γι' αυτό. Το έκβασμα είναι τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση που μου κάνετε, γιατί απαντώ. Απαντώ από ευαισθησία και από υποχρέωση σε μια ερώτηση ενός συναδέλφου. Μόνο σας είπατε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι το κτηριακό. Το είπατε στην προφορική τοποθέτηση. Θέλετε να σας διαβάσω την ερώτηση. Την ανέγερση σύγχρονων διδακτηρίων. Σας είπα, δεν είναι το στεγαστικό αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ούτε το Υπουργείο Παιδείας απαντά συνολικά για την κυβέρνηση. Δεν ασκείται έτσι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εντάξει, διαφορετικά θα ήταν ένας εδώ υπουργός ή υφυπουργός και θα απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν τα συνεννοούμαστε. Λοιπόν, να πάμε μόνο για το ΕΚ τώρα, γιατί για τα υπόλοιπα, όπως είπα, λύθηκαν τα θέματα. Μία από τις λύσεις που πρότεινε η Περιφερειακή Διεύθυνση, ο κ. Κόψης δηλαδή, ήταν οι υποδείξεις που έκανε η Επιτροπή Καταλληλότητας του Δήμου. Μην βουράζουμε ξανά με τις επαναλήψεις. Εκείνη είναι η οποία κρίνει να είναι κατάλληλο το κτίριο. Σε αυτό το υφιστάμενο κτίριο να γίνουν παρεμβάσεις από το Δήμο, δηλαδή να αλλάξει η χρήση του χώρου. Η στατική μελέτη του κτιρίου να ενισχυθεί, δηλαδή στατικά το κτίριο, αν υπάρχει ανάγκη. Να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Να κατασκευαστεί ντους προδιαγραφών αμαία. Να γίνεται τακτικά πεντόμωση και μειοκτονία. Κοιτάξτε, ευθύνες που έχει ο Δήμος. Γι' αυτό σας λέω, σε λάθος Υπουργέ απευθύνεστε. Η διαμόρφωση ικανοποιητικού αύριου χώρου. Το επισημάνατε κι εσείς. Να επισκευαστεί ο γωγός αποχέτευσης. Να γίνεται αποψήλωση και απομάκρυνση περιττών αντικειμένων. Όλα αυτά η Επιτροπή Καταλληλότητας του Δήμου τα εισηγείται στο Δήμο. Και ο Περιφερειακός Διευθυντής ζητεί από το Δήμο να τα υλοποιήσει για να γίνει αυτός ο χώρος ανθρώπινος και κατάλληλος για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί. Τώρα, αν παρόλα αυτά δεν υπάρξει συμμόρφωση του Δήμου, προφανώς δεν το θέλει το σχολείο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εικάσω κάτι που δεν έχω έγκυρη πληροφόρηση, η ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή είναι να μην χαθεί ούτε μια μέρα μαθημάτων. Και γι' αυτό η κατανομή ήδη ως άσκηση έχει γίνει για να πάνε σε όμορες σχολικές μονάδες, συνεννόηση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να γίνει η μεταφορά, γιατί και αυτό έχει σημασία, έχει ήδη γίνει, και επαναλαμβάνω, το πρόβλημα παραμένει μόνο για το ΕΚ. Τώρα, να λέτε σε μια κυβέρνηση η οποία διόρισε για πρώτη φορά μόνιμους διορισμούς καθηγητές και δασκάλους στην ειδική αγωγή, πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά. Μαζί με τους αναπληρωτές που υπάρχουν, νομίζω είναι ποιητικός άδικο και δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να επιμείνω περισσότερο στην έμπρακτη φροντίδα που δείχνουμε για τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και για τη δική τους επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και τη φοίτησή τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.